την πολιτιστική αξία και το συμβολισμό που έχει για την πόλη του Αγίου Νικολάου ο μεγαλοπρεπής ναός του Αγίου Αντωνίου, εξήγησαν στο τηλεκρίτη ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Δημήτρης Κουνενάκης και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μανώλης Κλότζας. Με πολύ χαρά ήρθα από το Ρέθυμνο για να συμμετάσχω στην χαρά της τοπικής εκκλησίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερονήσου και μαζί με τον Ποιμενάρχη της, τον Άγιο Πέτρας και Χερονήσου κύριο Νεκτάριο, σήμερα λειτουργήσαμε για πρώτη φορά σε αυτόν τον ναό του Αγίου Αντωνίου. Με αυτόν τον ναό με συνδέουν πολλές αγαθές αναμνήσεις. Υπηρετούσα εδώ στην πόλη του Αγίου Νικολάου πριν από πολλά χρόνια, όταν μας αξίωνε ο Θεός να θέτουμε το θεμέλιο λίθο και να αρχίζει η οικοδομή αυτού του ναού. Και συγκινούμε σήμερα βαθύτατα που τον βλέπω τελειωμένο να αποδίδεται στη λατρεία του Θεού αλλά και στο λαό του που τον αγάπησε, που τον στήριξε, που ουσιαστικά εκείνος με την αγάπη του τον ανοικοδόμησε. Γι' αυτό ήρθα σήμερα για να ενώσω τη δική μου χαρά με τη χαρά όλων των ανθρώπων αυτού του ευλογημένου και πανέμορφου τόπου, των κατοίκων της πόλεως του Αγίου Νικολάου που από σήμερα πλουτίζεται με άλλο ένα ακόμα έργο πίστεως και ευσεβίας. Το ναό του Αγίου Αντωνίου, αυτόν τον περικαλή και μεγάλο ναό, ο οποίος θα καλύπτει τις λατρευτικές ανάγκες της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Με την ευκαιρία αισθάνομαι την ανάγκη να ευχηθώ σε όλους τους τηλεθεατές σας, σε όλους εκείνους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, καλό υπόλοιπο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, καλή συμπόρευση όλων μας προς τη μεγάλη γιορτή του Πάσχα, της Αναστάσεως του Χριστού μας, που αποτελεί το εχέγγυο και δίνει τη βεβαιότητα και της δικής μας προσωπικής Αναστάσεως. Να είμαστε όλοι καλά και να δεχθούμε τα μηνύματα της Ανάστασης του Χριστού μας και να γεμίσουν οι καρδιές μας από χαρά, ελπίδα και αισιοδοξία που τόσο τα έχουμε ανάγκη, ιδιαίτερα στους δύσκολους καιρούς που διαρχόμαστε. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός ζήσαμε στον Άγιο Νικόλαο χθες και σήμερα με τα θηρεανοίξια του Ιερού Ναού του Αγίου Αντωνίου. Ένας μεγαλοπρεπής καινούριος ναός σε μια νέα περιοχή στο νέο σχέδιο του Αγίου Νικολάου, ο οποίος λαμπρύνει με την παρουσία του την κοινωνία μας και βεβαίως αποτελεί ένα τόπο λατρείας, τόπος συνάντησης, ελπίζω και είμαι βέβαιος θα είναι και τόπος αλληλεγγύης και συνάθρησης των συμπολιτών. Στην δημιουργία αυτού του ναού και μάλιστα σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες που ζούμε, συνέβαλαν πάρα πολλοί και τους οποίους ευχαριστούμε ιδιαίτερα, διότι με το ιστόρημά τους, με περίσσιμα ψυχής, προσέφεραν να αποκτήσει η πόλη μας, η πρωτεύουσα του Νομού Λασιθίου, ένα περικαλή ναό που χρειαζόμαστε λόγω της αύξησης που έχουμε και της ανάγκης για νέους ναούς. Επισημαίνω ιδιαίτερα στο ρόλο του Μητροπολίτη μας, του κυρίου Νεκταρίου, ο οποίος είχε την έμπνευση και καθοδήγησε στη δημιουργία τέτοιων ναών, το ρόλο του πατέρα Γεωργίου Ατσαλάκη, ο οποίος νομίζω ήταν η ψυχή του εγχειρήματος και ο οποίος με την δράση του, την παρουσία του λαμπρύνει τον κλήρο και την κοινωνία μας, υπηρετώντας το τόσα χρόνια, τους υπόλοιπους ιερείς, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Αναγέρσεως και βέβαια όλους τους επώνυμους και ανώνυμους, τον οποίο οι μεγάλες και οι μικρές προσφορές οδήγησαν σε αυτό το μεγάλο θαύμα, σε αυτό το μεγάλο έργο. Είμαι βέβαιος ότι η κοινωνία μας θα το αγκαλιάσει με αγάπη και υποδεχόμαστε πράγματι ένα πολύ σημαντικό έργο για την πόλη, για την κοινωνία, πάνω στο οποίο ελπίζουμε πολύ σημαντικά πράγματα για τα επόμενα χρόνια και βεβαίως θεωρώ ότι θα συμβάλλει και αυτό στη διατήρηση, στη ανάπτυξη, στην ανάδειξη του κοινωνικού ιστού σε μια πολύ δύσκολη περίοδο που βιώνουμε. Θεωρώ ότι το σημερινό δημιούργημα της πόλεως του Αγίου Νικολάου, η αποπεράτωση του ναού του Αγίου Αντωνίου με τα θηρανίξια του Σαββάτου και της Κυριακής, είναι ένα θαυμάσιο έργο, ένα θαυμαστό έργο για την πόλη μας, το οποίο πραγματικά συγκινεί, εκπλήσει και χαροποιεί τον κάθε συντοπίτη μας, διότι ο ναός του Αγίου Αντωνίου είναι ίσως από τους μεγαλύτερους ναούς στην Κρήτη, με
με οκταγωνικό τρούλο. Ίσως ελάχιστοι ναοί να υπάρχουν σε επίπεδο Ελλάδος και πραγματικά το σύντομο διάστημα το οποίο περατώθηκε με τη βοήθεια των πιστών, των συμπολιτών μας και όλων, όλης της κοινωνίας είναι για μας μια μεγάλη ευχαρίστηση.